το πρώτο μουσικό κάστρο. Το πρώτο φεστιβάλ μουσικής του Ρεοκάστρου. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Κάθε χρόνο όλο και καλύτερο. Κάθε χρόνο και πιο δυνατό. Ηλία. Τι λες, πώς σου φάνηκε? Κάτσε να ακούσουμε το σύνθημα, περίμενε. Για να ακούσουμε το σύνθημα. Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εκπληκτικό κοινό, εκπληκτικό κοινό. Μπράβο σας, μπράβο σας. Πάρα πολλά μπράβο σε όλους. Ηλίας Κόζας, η Κόζα Μόστρα, το θερμό σας χειροκρότημα. Και ένα ακόμη πιο θερμό, γιατί κρυώσατε, αλλά δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να γίνει πραγματικότητα επιτέλους το πρώτο μουσικό κάστρο. Εγώ δεν είδα κανένα να κρυώνει πάντως. Και εγώ. Του ζέστανες μετά. Και τώρα ήρθε μεγάλη στιγμή. Γεια σου, Ηλία Κόζα. Όχι. Δεν είναι δικιά μου. Τη στιγμή που όλοι περιμένατε. Έχει και πολύ ωραίο φεγγάρι, όπως βλέπω. Και κάτω από αυτό το τέλειο φεγγάρι, να σας πω ότι οι διαγωνιζόμενοι να έρθουν όλοι επάνω. Η Αναστασία Χατζηγεωργίου, η Άννα Καλακίδου, η Δήμητρα Παυλίδου, η Κωνσταντίνα Πορτοκαλίδου, ο Λευτέρης Αντωνιάδης, ο Γιάννης Γιαννουλόπουλος, ο Κώστας Παντερίδης, ο Κώστας Αβραμίδης και ο Δημήτρης Ρόκος. Όλοι επί σκηνής, καθώς επίσης και η Βούλα η Πετρά. Έλατε παρακαλώ παιδιά, οι διαγωνιζόμενοι. Η πρώτη διαγωνιζόμενη του πρώτου μουσικού φεστιβάλ, του πρώτου μουσικό καστρού. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τη Βούλα την Πετρά, που αγωνίστηκε πραγματικά πολύ καιρό για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα. Όχι μόνο εγώ, αγωνίστηκες και εσύ. Αγωνίστηκε η Ειρήνη Παπαγιανοπούλου. Αν δεν είχαμε την Ειρήνη από πίσω, δεν θα γινόταν τίποτα. Τα προγράμματα, οι αφήσεις, τα πάντα. Εννοείται ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς του Ρεοκάστρου. Όλα τα καταστήματα που στήριξαν όλη αυτή την ενέργεια. Το Δήμο Ρεοκάστρου με τις εξέδρες και τον εξοπλισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επίσης ευχαριστώ τον Παντελή τον Πορφυριάδη, που είναι πρόεδρος δευτεροβάθμιας, δηλαδή του Γυμνασίου και του Λυκείου. Μας φροντίζει πάντα. Ευχαριστούμε, Παντελή. Είσαι πολύτιμος για μας. Και εννοείται αγαπάμε, λατρεύουμε όλα τα παιδιά. Λατρεύουμε τον τόπο αυτό που ήρθαμε, αν και τα τελευταία χρόνια εδώ. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον ανεβάσουμε, γιατί έχουμε φοβερά παιδιά. Απίθανα παιδιά! Με πολύ ωραίες φωνές και πάρα πολύ ωραία διάθεση. Εντυπωσιακά ταλέντα. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα να μου παραδώσετε το μαγικό σημείωμα, το μαγικό φακελάκι, να δω τα αποτελέσματα. Θα το πεις εσύ. Τα αποτελέσματα είναι της Επιτροπής, η οποία ήταν ανεξάρτητη. Ήταν ο Κωτήρης ο Παναγιώτης, ήταν η Σωτηρία Γιουτάκη, ήταν ο Σταθερόπουλος ο Μπάμπης, ο Κωτήρης και ο Σταθερόπουλος ο Μπάμπης ήταν η μουσική και η κυρία Κουτάκη πολύ φιλόμουση. Ναι. Λοιπόν, κατόπιν ψηφοφορίας που κάνανε, πρώτα πρέπει να πούμε ένα συγχαρητήριο σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Σε όλα τα παιδιά που είχαν το θάρρος και ανεβήκανε στη σκηνή. Η Δήμητρα ήταν η μικρότερη μας. Με την καταπληκτική φωνή. Παιδιά, ο διαγωνισμός είναι, πώς το λένε, εννοείται όλοι που διαγωνίστηκαν τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Απλώς έγινε και μία ψηφοφορία για όλους υπάρχουν δώρα, για όλους. Απλώς ο ένας παίρνει το μεγάλο δώρο, συσσαγωγικά. Ναι, θα πάρεις όλα από όλα τα παιδιά συνέντευξη. Σε προκαλώ. Σίγουρα πρώτα απ' όλα την επόμενη Τρίτη θα είναι στο Ράδιο Θεσσαλονίκη καλεσμένος όποιος κερδίσει την μεγάλη υποτροφία. Αλλά και σταδιακά θα περάσετε όλοι από το ραδιόφωνο να μπει την εκδοχή σας. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο Ερωτικός 948 και η εφημερία The Fresh News πάντα στηρίζει προσπάθειες όπως αυτή που είχε κατά βάθος ωραία ενέργεια, ωραία ψυχή και πάνω απ' όλα ωραία φωνή.
Λοιπόν, τα αποτελέσματα. Ξεκινά από το νούμερο 3, Βούλα. Το νούμερο 3 ήταν ένας διαγωνιζόμενος που τελευταία στιγμή μπήκε και μάλλον και το κοινό έκλειψε τις εντυπώσεις του κοινού. Και δεν είναι άλλος από τον πρώτο πρόεδρο που είχαμε, τον Καπετά Μελές, το φοβερό Ρόκο. Ρόκος Δημήτρης! Αγαπημένος μου. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, το δεύτερο βραβείο απονέμεται στην Πορτοκαλίδου Κωνσταντίνα. Η οποία και τραγουδάει και παίζει πιάνο, ένα ταλέντο. Λείπει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το πρώτο βραβείο, παρακαλώ, λίγο αγωνία, κύριε Τσακίρη. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Λευτέρης Αντωνιάδης και Γιάννης Γιαννολόπουλος. Το δίδυμο που έκλειψε την παράσταση. Είστε μεγάλοι νικητές που κερδίζετε την υποτροφία. Λοιπόν, από τη σχολή το Μπάζι, ένα χρόνο μαθήματα που θα επιλέξουν τα παιδιά, μαθήματα μουσικής. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πέρσι είχα δει πρώτη φορά τα παιδιά στην αποφύτηση που κάναμε της ΓΑΜΑ και είχα εντυπωσιαστεί, δεν περίμενα, και από αυτούς εμπνεύστηκα να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Ο Λευτέρης και ο Γιάννης, που πρέπει να σας πούμε ότι είναι μαθητές της πρώτης ηλικίου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τη θητεία αυτή να πω τώρα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε, κύριε Βούλα. Ήταν πραγματικά υπέροχα και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει και το βραβείο κοινού, το οποίο πηγαίνει στον Κώστα Αβραμίδη. Στον αγαπημένο σας Κώστα Αβραμίδη. Το κοινό λοιπόν, Κώστα, το βραβείο του κοινού το δίνει σε σένα. Συγχαρητήρια για σένα. Τι να πω. Είναι πολύ όμορφη στιγμή αυτή. Και πιστεύω ότι το κοινό κάνει τον καλό καλλιτέχνη. Και ευχαριστώ που βλέπουν κάτι σε μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Να είστε καλά. Κώστα, είσαι ταλέντο, ειλικρινά, μεγάλο. Όλοι, και έχεις κάνει μια ορχήστρα φοβερή. Και σε όλη την ορχήστρα σου συγχαρητήρια. Έχω να πω ότι δεν είμαστε μόνο αυτοί. Έχουμε κι άλλους. Θα τους δείτε στην πορεία. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία κουβέντα από την Κρητική Επιτροπή που σε βρήκα στο κοινό και είχε το πάθος. Μπράβο, παιδιά, το τραγουδάτε τόσο ωραία. Αν μπορούσαμε, θα δώσουμε όλους πρώτη βραδείο. Όμως δεν μπορούμε, μόνο σε ένα μπορούμε να δώσουμε. Μακάρι την άλλη φορά να δώσουν σε άλλο παιδί, να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένοι. Μπράβο σας, να τραγουδάτε πάντα, να είστε γερά παιδιά και να δώσετε τη δύναμή σας και την υγεία, να έχετε πάντα ευτυχισμένοι τους φίλους σας, τους γονείς σας. Να φροντίσετε όλους σας, ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Αυτό είναι σημαντικά. Δεν είναι σημαντικά ποιος θα πάρει το πρώτο βραδείο, είναι σημαντικά ποιος θα τραγουδήσει για άλλα παιδιά, να βοηθήσει άλλα παιδιά να είναι γερά και δυνατά. Αυτό είναι στη ζωή σε όλους μας, να είμαστε όλοι γεροί. Και οι γονείς και τα παιδιά. Αυτό να προσπαθήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, εδώ έχουμε βραβεία για όλους τους διαγωνιζόμενους. Ναι, Κώστα, τα καταστήματα του Ωραγκάστρου μας ενίσχυσαν, όπως είπα.
Υπάρχουν δώρα για όλα τα παιδιά από το κατάστημα Seven, από τη σχολή Γορούμπελα Dance, από το γυμναστήριο. Δηλαδή έχουν να διαλέξουν τα παιδιά γυμναστική, Seven, Heartbeat και το γυμναστήριο που μας ενισχύει, τις συμμετοχές. Για όλα τα παιδιά υπάρχουν δώρα. Όπως επίσης και αναμνηστικά. Ναι, Κώστα Πεντερίδη, έλα πάρεις το αναμνηστικό σου. Κώστα Πεντερίδη, ναι. Πεντερίδης Κώστα, συγχαρητήρια Κώστα. Συγχαρητήρια. Η Τσανακίδου Άννα. Καλακίδου Άννα, συγγνώμη Άννα Λούλα, κούκλα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Παυλίδου Δήμητρα, Αστέρι, μικρότερη και πιο μεγαλέα. Αναστασία Χατζηγεωργίου, συγχαριστήρια Αναστασία. Ωραία, εντάξει. Παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τον Κώστα, τον Τζακίρη, ειλικρινά. Δεν είχα το παραμικρό άγχος για όλη την εκδήλωση. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα θερμό. Είναι τόσο επαγγελματίας, τόσο ζεστός, τόσο ανθρώπινος, τόσο αισθηματίας και γνώστης, που εμένα με χαλάρωσε απόλυτα. Οπότε έχουμε πολύ μέλλον. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειρήνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειρήνη, αγάπη μόνο. Και χορός. Και κάπου εδώ, αφού ο ένας ευχαρίστησε τον άλλον για αυτό το κλίμα, το φιλικό κλίμα και το όμορφο κλίμα, δόθηκε η έναρξη για ένα νέο θεσμό στο Ωραιόκαστρο, δόθηκε η έναρξη για το μουσικό κάστρο. Να γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο ζωντανό, όλο και πιο δυνατό. Από καρδιά σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, από καρδιάς, από ψυχής, όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους διαγωνιζόμενους, τη Δούλα, την Πετρά, τη Δημαρχία, αλλά κυρίως όλους εσάς, τους εθελοντές, τους DJs, τους χορευτές, τους πάντες, τα σχολεία, τους μαθητές, τους εφήβους. Η ζωή συνεχίζεται. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου ξανά ραντεβού. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερη συμμετοχή. Ραντεβού εδώ, στο Ωραιόκαστρο. Live is life. Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.